Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε 10 λεπτάκια μετά τις 2. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 3 σε αυτή την ώρα ενημέρωσης που θα έχουμε από εδώ και στο εξής για όλη την καλοκαιρινή περίοδο εδώ στο Λίμπερο 107,4. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή θα τα λέμε παρέα για ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Με ρεπορτάζ και από τις ομάδες μας και από ό,τι κινείται γενικότερα. Θα έχουμε έτσι και πιο χαλαρά θέματα γενικότερου περιεχομένου. Θα τα λέμε παρέα. Σήμερα δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσουμε με την πολύ δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή το πρωί με τον θάνατο του Γιώργου Ξενίδη, του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Τα ξημερώματα στην τελευταία του πνοή, σε ηλικία 45 ετών, μέσα στον ύπνο του όπως μάθαμε. Είχε παίξει στην ΑΕΚ, στην Ανόρθωση και στον Ιωνικό, πέρα από τον Ηρακλή, όπου, με τον οποίο συνέδεσε το όνομά του ο Γιώργος Ξενίδης. Δυστυχώς. Σόκαρε πραγματικά η είδηση που έγινε γνωστό πρωί. Γενικότερα, όχι μόνο το χώρο του ποδοσφαίρου. Ενώ τώρα βλέπω πιο πρόσφατη ανακοίνωση είναι από τον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή, που δίνει τα συλληπιτήρια και στην οικογένειά του. Αναφέρει, εκφράζει τα θερμά συλληπιτήρια για το χαμό του Γιώργου Ξενίδη. Έχει υπηρετήσει για αρκετά χρόνια την ομάδα. Κουράζει και δύναμη στους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Δυστυχώς, ξεκινάμε σήμερα αυτή την εβδομάδα και αυτή την εκπομπή με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση. Θα ασχοληθούμε και με τα εκλογικά αποτελέσματα. Χθες ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στις δημοτικές εκλογές. Η Θεσσαλονίκη έχει νέο δήμαρχο, τον Κωνσταντίνο Ζερβά. Όπως βλέπω τώρα δεξιά μου στην οθόνη και στο δελτίο ειδήσεων του Open. Δελτίο ειδήσεων είναι τώρα εκπομπή, είναι ενημερωτική. Πάντως έχουν τίτλο χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚτζής δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζερβάς. Και αυτό είναι που συζητιέται αρκετά. Θα σταθούμε και σε αυτό, θα δούμε και το προφίλ του γενικότερα. Θα έχουμε και μια κουβέντα συνέχεια με έναν του πολιτικού ρεπορτάζ να μας δώσει περισσότερα και για τα αποτελέσματα που σάρωσε κυρίως ο Κωνσταντίνος Ζερβάς και είδαμε αυτή τη μεγάλη διαφορά χθες, 66-33 το ποσοστό, διπλάσιο ποσοστό είχε έναντι του Νίκου Ταχιάου. Είχαμε πριν από λίγο και συγχαρητήρια ανακοίνωση από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, του οποίου έχει διατελέσει και μέλος ο Κωνσταντίνος Ζερβάς στο παρελθόν. Του ευχήθηκαν καλή επιτυχία οι άνθρωποι του Δικεφάλου. Εντάξει, έχει δηλώσει ανοιχτά τα άσπρα μαύρα αισθήματά του, πηγαίνει συνεχώς στο κήπεδο της Τούμπας. Είναι γνωστός ως φίλος του Δικεφάλου του Βορρά, ο νέος δήμαρχος της πόλης. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που απασχόλησε αρκετά ούτως ή άλλως και το τελευταίο διάστημα. Φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον μεγάλο τελικό του Champions League, που είναι η αλήθεια δεν είχε το θέαμα που προσδοκούσαμε. Δεν μας χάρισε και πολλές ποδοσφαιρικές συγκινήσεις που θα θυμόμαστε για χρόνια ως παιχνίδι. Νομίζω οι περισσότεροι θα θυμούνται από αυτόν τον τελικό την σκηνή του 18ου λεπτού, όταν η Ξανθιά εισβολέας μπούκαρε στο γήπεδο. Σου άρεσε, Χρήστο, η Ξανθιά που έκανε το κομμάτι της, πέτυχε αυτό που ήθελε, πήρε όχι απλά δημοσιότητα. Νομίζω όλος ο πλανήτης από το βράδυ του Σαββάτου και χθες και σήμερα ακόμη στα social media και γενικότερα συζητούσε για τη συγκεκριμένη κυρία που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο με το μαγιό, παρά για το ποδοσφαιρικό θέαμα και όσα είδαμε. Εντάξει, η Λίβερπουλ δίκαια έφτασε ως την κατάκτηση, επάξια και με όλη τη χρονιά που έκανε. Η Τότεναμ πάλεψε, αλλά βρήκε απέναντί της έναν Άλισον. Και εδώ αυτό ήταν και το σημείο νομίζω που έκανε τη μεγάλη διαφορά για τη Λίβερπουλ εφέτος. Πλήρωσε έναν τερματοφύλακα μεγάλης αξίας, μεγάλης κλάσης, σε σχέση με πέρσι που πήγε στον τελικό και είχε τον Κάριους και δέχτηκε τα γκολ που είχε δεχτεί. Όλοι τα θυμούνται. Φέτος είχε τον Άλισον, κράτησε το 0 εκεί που έπρεπε και έφτασε στην κατάκτηση του Τροπαίου. Εντάξει, υπήρχε βέβαια και η φάση του πρώτου λεπτού στα πρώτα 23 δευτερόλεπτα, το πέναλτι. Το δεύτερο πιο γρήγορο γκολ σε τελικό ήταν αυτό, με το πέναλτι του Σαλάχ στο 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. Ήρθε και το γκολ του Οριγκή. Και έτσι, με αυτό το 2-0, η Λίβερπουλ πήρε το έκτο της Τροπαίου. Χθες, φυσικά, με την επιστροφή στο Merseyside εκεί στο λιμάνι, οι κόκκινες ήταν ένα τρελό πανηγύρι. Τώρα εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο κόσμο ήταν ακριβώς, αλλά τα αγγλικά μία γράφανε για πάνω από 500.000 κόσμο και τα πλάνα ήταν φοβερά πράγματι από τις εικόνες που βλέπαμε και ζωντανά από τα social media της Liverpool. Και θα σταθούμε και σε αυτό το θέμα φυσικά, στην κατάκτηση του έκτου Champions League της Liverpool. Θα συνομιλήσουμε συνέχεια στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Οπαδών της Liverpool που εδρεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρίσκεται ακόμη στη Μαδρίτη βέβαια. Ήταν από τους τυχερούς που μπόρεσαν να βρεθούν εκεί. Αρκετοί Έλληνες βέβαια. Είδαμε και τον Γιώργο Μαυρίδη, και αυτός γνωστός για τα παοξίδικα αισθήματά του, με σημαία του ΠΑΟΚ να είναι στο τελικό. Και άλλους αρκετούς Έλληνες. Εδώ στα Λαδά δικαστήθηκε ένα τρελό κόκκινο πάρτι ούτως ή άλλως από τους φίλους Λίβερπουλ. Αλλά ο Στράτος Ακιάς, ο πρόεδρος, ήταν εκεί.
Θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής εδώ να μας πει πώς βίωσε όλη αυτή την εμπειρία, όλο αυτό το κόκκινο συνέστημα το βράδυ του Σαββάτου για το έκτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της Λίβερπουλ. Τα του ΠΑΟΚ και του Άρη δεν υπάρχει, είναι η αλήθεια, και ιδιαίτερη κινητικότητα όσον αφορά το ρεπορτάζ. Και θα δούμε, βέβαια στον Άρη χθες είχαμε μεταγραφή και θα μας ενημερώσει ο Νίκος Παπαδόπουλος πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια. Εκτός και αν θέλει να μας τα πει ο Χρήστος Τσαλτίδης. Όχι. Α, έλα να μας τα πεις αν θέλει. Ντουάρτε, θα μας πεις για Ντουάρτε. Έλα να κάνεις ποδαρικό στη νέα εκπομπή που ξεκινάει. Εγώ θα κάνω, ναι. Εδώ. Πάρ' το μπουφάν. Τι μπουφάν, έχει καλοκαίρι, ναι. Αυτά είναι. Τα πρόβλημα είναι τα πιο. Με μηχανάκι κινούμαστε στις 5 το πρωί. Άμα έχεις λεφτά, έχεις και μηχανάκια, ρε φίλε. Αυτό είναι. Με τα πόδια. Τι θέλετε να σας πω. Γεια σας. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Είμαι θαυμαστής. Σας ακούω κάθε μέρα, άσχετα να ξεκινήσατε σήμερα την εκπομπή. Ναι, ναι. Τι θέλετε να σας πω. Τι να πούμε για τον Άρη Ντουάρτε, Σούντγκρεν, πού να σταθούμε. Ο Σούντγκρεν έρχεται αύριο. Ο Σούντγκρεν έρχεται αύριο, ναι, γνωστό αυτό. 3 η ώρα. Άρα στην εκπομπή σου θα πέσει. Ωραία. Θα έχουμε εκεί άφηξη, φαντάζομαι. Live, Νίκος Παπαδόπουλος και τα λοιπά. Κανονικά. Έρχεται για να περάσει εργομετρικά και να υπογράψει. Εντάξει, είναι η μεταγραφή που την ξέρουμε εδώ και αρκετό καιρό. Απλά επειδή υπάρχει και μια συμφωνία ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, η συμφωνία η αρχική ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή να παίξει και στο τελευταίο παιχνίδι χθες που έπαιξε και κέρδισαν 2-0 πια τη Χάμαρμπι. Βασικός πάλι, ε. Ναι, ναι τη Χάμαρμπι. Κοίταξε, είναι βασικός τους, είναι αρχηγός τους, είναι από τις βασικές μονάδες της ΑΕΚ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει προσδοκίες ο Άρης μεγάλες από αυτόν. Θα γυρίσει πίσω να παίξει και κάποια άλλα παιχνίδια. Τώρα το ζήτημα είναι μέχρι πότε θα είναι αυτό. Δηλαδή θα είναι μέχρι να ξεκινήσει με τον Άρη προετοιμασία. Εκεί στις 18, 19, 20 Ιουνίου ή θα είναι μέχρι και το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League. Εκεί παίζεται το θέμα. Ναι, προφανώς αυτό θα τα συζητήσουν από αύριο που θα είναι εδώ. Ναι, κοίταξε. Mm. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι εδώ, θα ενσωματωθεί μάλλον με την ομάδα στην Ολλανδία 1 Ιουλίου. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα είναι 2 εβδομάδες μετά. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτός δεν χρειάζεται προετοιμασία, είναι σε full φόρμα. Αγωνίζεται κανονικά. Ίσα-ίσα το αντίθετο χρειάζεται αυτός. Εγώ πιστεύω ότι αυτός κάποια στιγμή θα πρέπει, όχι τώρα βέβαια, αλλά εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο να κατεβάσει ταχύτητα. Δηλαδή να κάνει ένα προγραμματάκι, ενδεχομένως θα πρέπει να μείνει και κανένα 2 μάτς έξω. Γιατί ναι. Το παιδί παίζει, θα παίζει συνεχόμενα. Όταν οι άλλοι δηλαδή θα είναι στα φόρτε τους, αυτός θα χτυπήσει κόκκινα. Αυτά εντάξει, πλέον μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τα προβλέπουν όλοι και νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Πάντως είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση, με βάση το βιογραφικό του, με βάση αυτά που έχει δείξει και μακάρι να προσδώσει μια δύναμη σε ένα σημείο που ήταν από τα πολύ αδύναμα του Άρη φέτος. Δηλαδή ο Άρης υστερούσε μέχρι το Γενάρη και στο αριστερό μπακ πολύ και στο δεξί μπακ στη συνέχεια και γενικότερα δεν μπορούσε να παίξει και επίσης θα βρει και κάποιον να χτυπάει τα πέναλτι. Αυτό δεν είναι χάνει πέναλτι. Τώρα είναι ικανό να έρθει στον Άρη και να τα χάσει. αλλά είναι ο μόνιμος εκτελεστής της ΑΕΚ, ναι, και τα βάζει. Επειδή ο Άρης είχε 5 στα 10, χρειάζεται. Ναι. Ήταν κάτι που τον πόνεσε. Τώρα, ο Ντουάρτε που είπες είναι μια συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες από την ΠΑΕ. Άρης, βασικά δεν ανακοινώθηκε. Ενημερωθήκαμε οι δημοσιογράφοι επίσημα όμως από την ΠΑΕ ότι συμφωνήσανε προφορικά και αναμένεται τις επόμενες μέρες να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Καλός παίκτη και αυτό. Τα λέγαμε και χθες βράδυ με τον Νίκο. Ναι, είναι καλός παίκτη. Έχει καλό βιογραφικό. Και βασικός προορίζεται. Προορίζεται ώστε να παίξει ο Άρης αυτή το 4-3-3 με 2 οχτάρια. Που. Προανήγγειλο Διαματόπουλος. Μπράβο. Εντάξει. Είναι καλό το βιογραφικό. Όλοι οι ποδοσφαιριστές όμως κρίνονται στο γήπεδο. Κρίνονται στο χορτάρι. Βέβαια. Οι προοπτικές και τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή σε κάνουν αισιόδοξο. Είναι ένας παίκτης για τα οικονομικά δεδομένα του Άρη από το πάνω ράφι. Έτσι. Mm-hmm. Θα δώσει αρκετά χρήματα. Νομίζω ότι είναι στο συμβόλαιο που είχε πέρσι ο Κολάσο. Άρα αν το πάρω αναλογικά και προσφέρει τα μισά από ό,τι πρόσφερε ο Κολάσο. Δηλαδή τα διπλάσια. Τα διπλάσια. Ναι. τα μισά προς τα πάνω. Ψέματα. αν προσφέρει το μισό από ό,τι περίμενε ο Άρης από τον Κολάσο. Ναι, σε σχέση και με αυτά που είδαμε στην προετοιμασία από τον Κολάσο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι ο Άρης θα είναι ένα επίπεδο πάνω στη συγκεκριμένη θέση. Και πλέον μην ξεχνάμε ότι εκεί υπάρχει Σιώπης, υπάρχει Ματίγια. Υπάρχουν δηλαδή ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν κάνει μια σεζόν μαζί. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το σημαντικότερο για τον Άρη είναι αυτό. Ότι ο Άρης ξεκινάει το πρωτάθλημα και έχει την goalkeeper.
Έχει αμυντικό δίδυμο εκεί, βέβαια παίζεται για τον Ρόουζ, αν θα είναι πάλι ναι. ο δεύτερος. Είναι ο Δελεζίσης και ο Βέλεθ σίγουρα στην ομάδα. Παίρνει εκεί που είχε σημαντικό πρόβλημα έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή όπως ο Σούντγκρεν. Έχει το Σιώπη και τον Ματίγια, προσθέτει τον παίκτη που θέλει. Έχει μια εντός εισαγωγικών νέα μεταγραφή, τον Ντόνσο, ο οποίος δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου λόγω του τραυματισμού του, αλλά υπολογίζεται πάρα πολύ. Έχει τον Λάρσον. Θα έρθει και ο Γκάμα. Περιμένει τον Μπρούνο Γκάμα να. Τώρα μέσα Ιουνίου θα μπει στις προπονήσεις. Mm-hmm. Πιστεύω τέλη Αυγούστου. Δηλαδή δεν τον έχει στα προκριματικά και σε αυτά, στα ευρωπαϊκά του μάτς τον Γκάμα. Mm-hmm. Το ερωτηματικό είναι ο Ματέο, που εντάξει, όλοι βλέπουμε ότι συγκλίνει περισσότερο στο να μην είναι στην ομάδα. Mm-hmm. Αλλά και εκεί συζητάει με αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Σήμερα, ας πούμε, υπάρχει ραντεβού με το μάνατζερ του Γεύτοβιτς. Σήμερα το απόγευμα. Πάει για επέρβαση στο Φορ και αύριο πάει ο Διαμαντόπουλος με τον Καρυπίδη παρέα στο Λονδίνο για να κάνουν πρόμο το νερό του Καρυπίδη. Όχι, για μεταγραφικούς στόχους. πάνε Λονδίνο δηλαδή, πάλι για μεταγραφές. Τώρα εκεί το Λονδίνο, τώρα θα πει κάποιος τι, πάει να πάρει τον Αζάρ. Τον Αζάρ. Δεν ήθελα να το πω, ήθελα να το πω 5 με 7, αλλά θα πω. Τον Αζάρ πάει να πάρουν. Ωραία. Τα περισσότερα στο Λαμπαουντάρι. Για Αζάρ και λοιπόν. Όχι, κοίταξε, εκεί πέρα είναι. Εκεί Ζηρού, για θέση του Φορ. Ζηρού να πάρουμε, λες. Ζηρού, καλώ, μια χαρά είναι. Πρώτο κόρη στο Europa League. Πάρω, βγήκε, οπότε Γιάνγκ. Μπορεί να σε οδηγήσει και στο Europa League. Ο Μπομεγιάνγκ δεν. Άστον, δεν είναι, παίζει πιο πίσω. Δεν το χρειάζομαι. Το Λονδίνο είναι ένα προορισμό που βρίσκονται αρκετοί manager. Με αυτούς που συζητάει ο Άρης και είχε υπάρξει πριν από περίπου ένα μήνα ένα αντίστοιχο ραντεβού, το οποίο τώρα πάμε στο επόμενο μήνα. Μιλήσανε, τα είπανε και τα λοιπά. Θέλω αυτά, θέλεις εκείνο, θέλω τον Παναγιωτίδη, πόσο κάνει, όχι 200, όχι 300 ναι. και τα λοιπά. Τώρα είναι ένα βήμα μπροστά και θέλω να πιστεύω ότι πάμε στο πρώτο τελευταίο βήμα πριν οριστικοποιηθούν κάποιες μετακινήσεις ποδοσφαιριστών και τους έχουμε γύρω στις 15 Ιουνίου και αυτούς στην. Να αρχίζουν να μαζεύονται. Κοίταξε, ο Άρης έχει κάνει δύο μεταγραφές 1η Ιουνίου. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πέρσι, να φανταστείς, είχαμε φτάσει 30 Ιούλη και ακόμα μόνο υπήρχε την κοινή, ας πούμε, που τον είχε πάρει ο Καρυπίδης μόνος του. Εμένα αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι βγήκε ο Διαμαντόπουλος σαν τεχνικός διευθυντής και έδωσε ξεκάθαρο πλάνο. Ακόμη και για το σχηματισμό της ομάδας. Αυτό σπάνια το βλέπεις στην Ελλάδα. Κοίταξε, έχει μια οργάνωση και είναι κλειδί για τον Άρη να πετύχει αυτά που είπε ο Διαμαντόπουλος. Τα μισά να πετύχει. Ο προγραμματισμός. Ναι. Γιατί τουλάχιστον έχει στόχους συγκεκριμένους. Κοίταξε, η ομάδα όταν ξεκινάει και παίζει πρώτο μάτς 25 Ιουλίου. Το είδαμε και με τον ΠΑΟΚ σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά το είδαμε και με άλλες ομάδες που παίξαν Ευρώπη με λιγότερη οργάνωση και όχι τόσο μεγάλο brand name. Δηλαδή Τρίπολη, Ατρόμητος κτλ. Ναι. Υπάρχει ζήτημα εκεί, αν θα καταφέρεις να είσαι συνεπής και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ας πούμε, οι ομάδες που ανέφερα παίξαν ένα παιχνίδι στην Ευρώπη και αποκλείστηκαν. Και μετά είναι αυτό το κενό διάστημα ναι, που πρέπει να κλείσει φιλικά, που η ομάδα ακριβώς. Εκεί που είχε φορτσάρει για τα ευρωπαϊκά ξαφνικά μετά πέφτουν οι ρυθμοί αναγκαστικά. Ναι, είναι δύσκολο. Πρέπει αυτό. Να το συνδυάσεις. Για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, πρέπει να κάνεις σωστό προγραμματισμό. Ναι. Πρέπει δηλαδή αυτό που λέει 20 Ιουνίου να έχουμε κλείσει 4 με 5. Έχει κλείσει τους 2. Δηλαδή πάει πολύ είναι καλά ναι, στους χρόνους. 1η Ιουλίου θέλω τους 5 βασικούς που θα προσθεθούν στην ομάδα. 4-5 από τους βασικούς. Ναι. Αν λοιπόν 1η Ιουλίου τους έχεις, η ομάδα βαδίζει σωστά. Και περιμένεις από εκεί και έπειτα η δουλειά που έκανες να βγεις 25 Ιουλίου στο παιχνίδι, στο ευρωπαϊκό. Yeah, έτσι. Αν 1η Ιουλίου πας και δεν έχεις κανέναν, εκεί μετά. Αρχίζεις ζορίζεις. Όχι πολλά ζορίζεις, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει όχι πρόβλημα, απλά ναι. ζορίζεσαι, έχεις πρόβλημα. Ναι. Γιατί το πρωτάθλημα είναι 25 και Ιουλίου, πίεση. Μετά πας. Βέβαια. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχουν πολλά θέματα. Το πάει καλά μέχρι στιγμής. Ναι, το ναι, πάει καλά. Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, χρονοδιάγραμμα. Να τους δούμε και στην πράξη. Δηλαδή, ο Διαμαντόπουλος και ο Καρυπίδης πέρυσι τις κινήσεις που κάνανε τις μεταγραφικές πέτυχαν. Δηλαδή, το ποσοστό του Άρη ήταν εξαιρετικό, ρε παιδί μου. Okay. Δεν του βγήκε να βγουν όλοι, εντάξει. Δεν του βγήκε ο Μαυράη. Δεν μπορείς να πεις όμως ότι δεν επέλεξαν καλό ποδοσφαιριστή. Ο Μαυράς, καλός ποδοσφαιριστής, ο Άγγελος ο Χαριστέας, τον φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες, είπε ο Μαυράη λειτουργούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο στη Γερμανία και έπαιζε μόνο εκεί. 9 χρόνια είχε ένα πειθαρχημένο τρόπο παιχνιδιού και είχε απέναντί του και πειθαρχημένα σύνολα που λειτουργούσαν με συγκεκριμένη τακτική. Ναι. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είπε δεν είναι εύκολο. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, η αναρχία, όχι με την ευρύτερη έννοια, στο παιχνίδι μιας ομάδας, τον αντίπαλο αμυντικό που έχει συνηθίσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και δεν έχει παίξει τίποτα άλλο, ναι. τον μπερδεύει. Δεν μπορούσε και. Και αυτό ίσως είναι και το μοναδικό μείον του Ντουάρτε τώρα που πρόκειται να έρθει, ότι δεν έχει ξαναβγεί έτσι. Από την... Στην Ολλανδία ήταν. Ναι, ναι αλλά αυτό να σου πω κάτι, αυτό δεν είναι ο στόπερ. Δεν είναι στόπερ.
Ναι, ο Χαφ πιο αυτός, εύκολα μπορεί να. Αυτό όπω και να το κάνουμε, και είναι και από ό,τι είδα, είναι και το χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του. Ο Χαφ είναι πιο ελεύθερο. Και ειδικά αυτό είναι ένα επιθετικογενή οχτάρι. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά και πατάει περιοχή. Είναι αυτό που λείπει από τον Άρη με βάση το βιογραφικό. Ναι. Το αν θα είναι αυτό που λείπει από τον Άρη με βάση την αξία του. Και πώ θα προσαρμοστεί και όλα. Θα το δούμε στο γήπεδο. Εννοείται. Αλλά τι έλεγε. Έλεγε πάντα. Έλεγε ο Νίκο Παπαδόπουλο πάντα σε εκπομπέ αν τον ακού. Έλεγε. Ο Άρη θέλει ένα δεξί μπακ. Ένα center four. Και ένα box to box. Ένα half. Extreme και ένα box to box half. Mm. Ο Άρης λοιπόν έχει πάρει το δεξί back. Έχει πάρει το box to box half. Και πάει να πάρει και τους άλλους δύο. Με αυτή τη λογική λες ότι η ομάδα πάει να καλύψει τα κενά της. Ναι. Είναι σε καλό δρόμο. Ωραία. Μας τα είπες όλα. Τι θα πεις στις 5. Τι? Στις 5 τι θα πεις. Το center four. Θα... Αποκάλυψη. Παλιά. Μείνετε συντονισμένοι. Θα με το πω. Βέβαια να το πεις. Να το πω λες. Πες να περιμένω να το κλείσει αύριο Καρυπίδης στο Λονδίνο. Δώσε μια ιδέα, θα δώσω, τα χαρακτηριστικά του. Ύψος, κιλά. Βάζει πολλά γκολ. Θα ματώνει τα δίχτυα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ωραία, να είσαι καλά, Χρήσανθε, και για τον ντεμπούτο. Να πάμε λίγο να αλλάξουμε κλίμα, να μιλήσουμε έτσι λίγο, να το πάμε και στα εκλογικά αποτελέσματα όπως προαναγγείλαμε. Να δούμε τι έγινε και στο Δήμο Παύλου Μελά που είχε μεγάλη μάχη χθες που κρίθηκε οριακά. Να δούμε. Και πού σάρωσε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Να δούμε και μερικά στοιχεία για το προφίλ του νέου δημάρχου της Θεσσαλονίκης. Γιατί εντάξει, πέρα από το Παοξής που παίζει έντονα, ειδικά έτσι, στο αθλητικό κοινό, έχει και άλλα στοιχεία ως δημάρχος, προφανώς ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, και απασχολούν. Πάμε να καλησπερίσουμε, να βάλουμε στην κουβέντα τον συνάδελφο και φίλο από το festival.gr, το ρεπόρτερ του Βαγγέλη Κοκολακό. Καλησπέρα, Βαγγέλη, τι γίνεται. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Να ξεκινήσουμε από Κωνσταντίνο Ζέρβα, έτσι, νέος δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη. Ανέφερα νωρίτερα ότι αυτό το Παοξής παίζει πολύ, αλλά προφανώς έχει άλλα σημαντικότερα χαρακτηριστικά στο προφίλ του, έτσι, πέρα από την οπαδική του προτίμηση. Ναι, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι ο 61ος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστός για τα ασπρόμαυρα συναισθήματά του. Το έχει δηλώσει πολλές φορές ότι είναι Παοξής. Φανατικός μάλιστα, έχει βρεθεί αρκετές φορές στις κερκίδες της Τούμπας, στα επίσημα του γηπέδου. Τώρα να πούμε λίγα λόγια για τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Είναι ότι γεννήθηκε μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, αποφύτησε από το πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια αποφύτησε από το τμήμα πολιτικών μηχανικών του Απιθύτα. Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ως υπότροφος στο Πανεπιστημίο Μπράουν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό που ξέρουν αρκετοί είναι ότι την περίοδο 1994-1997 ήταν αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΠΑΟ. Ο οποίος του έβγαλε και συγχαρητήρια ανακοίνωση πριν από λίγο. Ναι, και ως τεχνικός σύμβουλος ήταν υπεύθυνος για την ανέγερση του κλειστού γηπέδου στο Φίνικα και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της ΚΑΕΠ, που πρωταγωνίστησε σε Ελλάδα και Ευρώπη εκείνη την εποχή. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είχε διατελέσει και δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Γιάννη Μπουτάρη, ήταν το δεξί του χέρι, μέχρι που τα σπάσανε, να το πούμε, και ανεξαρτητοποιήθηκε. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του πριν λίγους μήνες για δήμαρχος Θεσσαλονίκης και τελικά χθες. Παρότι outsider, έτσι, και από τον πρώτο γύρο. Ναι. Κατάφερε να εκλεγεί με double score εναντί του Νίκου Ταχιάου. Και πώς το γιόρτασε, Βαγγελή? Είδαμε εκεί και κάτι βίντεο και στο φέστιβαλ με πυρσούς και τα λοιπά, έτσι. Ναι, εντάξει, το εκλογικό κέντρο του Κωνσταντίνου Ζέρβα, όπως ήταν αναμενόμενο, μετατράπηκε σε μια μικρή τούμπα. Είχαμε πυρσούς, είχαμε συνθήματα για τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος τα αποτελέσματα του πρώτου exit poll που βγήκε τα παρακολούθησε από το γραφείο του στη Λεωφόρο Νίκης. Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, την Λιλίκα Ζέρβα, και τις δύο αδερφές του, έφτασε στο εκλογικό του κέντρο που βρίσκεται στην οδό Τσινισκή. Το γιόρτασε με φίλους και συνεργάτες. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ήπια ένα χαλαρό ποτό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά επειδή είναι το πρόσωπο της ημέρας σήμερα, τους άφησε λίγο νωρίς για να ξεκουραστεί, γιατί καταλαβαίνεις και τηλεοπτικές συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα. Λογικό. Αυτό που μπορούμε να πούμε ακόμα είναι ότι δέχτηκε αρκετά τηλεφωνήματα από αυτά που, για να του δώσουν συγχαρητήρια. Από αυτά που ξεχωρίζουν είναι σίγουρα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος του ευχήθηκε συγχαρητήρια και του είπε ότι θα μιλήσουν από κοντά για τα θέματα που εκκρεμούν στο Δήμο. Νομίζω, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συναντηθούν αύριο, αν και δεν είναι ακόμα οριστικό. Συγχαρητήρια του έδωσε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρότι ο επίσημος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Ταχιάος, ήταν αυτός που ήρθε δεύτερος και έχασε, ο κύριος Μητσοτάκης τον πήρε τηλέφωνο και τον συγχάρει για την νίκη του.
Αυτό που μπορούμε να πούμε ακόμα και έχει ένα ενδιαφέρον για τους ακροατές σας είναι ότι ο Κωνσταντίνος Ζέρβας σάρωσε κυριολεκτικά στην Τούμπα, στην περιοχή της Τούμπας, δηλαδή τους περισσότερους ψήφους που έλαβε στο δεύτερο γύρο των εκλογών τους έλαβε στην περιοχή της Τούμπας. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ μίλησαν εκεί προφανώς με την ψήφο τους. Πιο συγκεκριμένα, για να πούμε και με νούμερα, έλαβε 72,23% και 14.924 ψήφους έναντι 27,77% του Νίκου Ταχιάου που είχε 5.730 ψήφους. Μάλιστα. Ήταν αρκετά μεγάλη διαφορά. Αν και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ήταν πρώτος σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ωστόσο στην Τούμπα ήταν εκεί που σάρωσε την κυριολεξία. Μεγάλη διαφορά. Και πες μας, Βαγγέλη, και για την πιο ωριακή μάχη που είδαμε χθες. Ένα πραγματικό ντέρμπι, έτσι, στο Δήμο Παύλου Μελά. Ένα εκλογικό θρίλερ το οποίο έφτασε μέχρι αργά το βράδυ. Ο νυν δήμαρχος Δημήτρης Δεμορτζίδης, ο οποίος να πούμε ήταν και ο μόνος δήμαρχος που επανεκλέχθηκε. Είχαμε ανατροπές δηλαδή σε πολλούς δήμους του νομού Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτρης Δεμορτζίδης λοιπόν εκλέχθηκε με 50,18 και 19.014 ψήφους. Είχε μόλις 78 ψήφους λιγότερες από τον Γιώργο Λίλτσε, ο οποίος αναδείχθηκε δεύτερος στην εκλογική μάχη του. 78 ψήφους δηλαδή έκριναν το δημαρχιακό θόκο. Ναι, ήταν πολύ ωριακό. Να πούμε βέβαια ότι στον Δήμο Παύλου Μελά είναι συχνά τα ντέρμπι ανάμεσα στους υποψηφίους δημάρχους. Αξιμνημόνευτοι, αν θυμούνται και οι παλαιότεροι, ήταν το 2006, τότε στο Δήμο Πολύχνης. Ήταν η μάχη μεταξύ του Κώστα Θεοδωρίδη και του Μιχάλη Ξανθόπουλου. Οι δυο τους τότε είχαν κονταραχτοποιηθεί στο δεύτερο γύρο των εκλογών, με τον κύριο Θεοδωρίδη Γιώργο να εκλέγεται έχοντας 8 ψήφους περισσότερες από τον αντίπαλό του. Αυτό και αν είναι ντέρμπι, στο 90. Τα αποτελέσματα τότε ήταν 7.746 ψήφοι έναντι 7.738. Ο κύριος Ξανθόπουλος τότε είχε κινηθεί δικαστικά, ωστόσο δεν κατάφερε να αλλάξει κάτι. Και είχαμε κι άλλο ένα ντέρμπι πάλι στο Δήμο Παύλου Μελά, ήταν το 2010, όταν ο αείμνηστος Διαμαντής Παπαδόπουλος είχε κόψει πρώτος το νήμα, συγκεντρώνοντας 12.381 ψήφους, και τότε ο Κώστας Θεοδωρίδης είχε λάβει 12.069. Με αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στο Δήμο Παύλου Μελά θέλουμε γερά να ανέβουμε στις εκλογές. Πραγματικά, ναι. Μεγάλες μάχες εκλογικές. Ωραία, ναι. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Βαγγέλη Κοκολάκο, τον δημοσιογράφο από την ιστοσελίδα festival.gr, για τα εκλογικά αποτελέσματα και για τη μεγάλη μάχη, το μεγάλο ντέρμπι που υπήρχε στο Δήμο Παύλου Μελά. Εκεί όπου επικράτησε τελικά ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης με 78 ψήφους διαφορά έναντι του Γιώργου Λίλτσι και είναι επανεξελέγει δήμαρχος. Αυτά και με τα εκλογικά αποτελέσματα, έτσι και με όσα ξεχώρισαν και με λίγα στοιχεία που μας έδωσε ο Βαγγέλης για τον νέο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Να πάμε τώρα στο πρώτο break, στο break εδώ, και να συνεχίσουμε συνέχεια με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου όπως προαναγγείλαμε θα πάμε Μαδρίτη να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδέσμου των φίλων της Λίβερπουλ εδώ στη Θεσσαλονίκη για το πώς βίωσε εκεί τον μεγάλο τελικό με τη Λίβερπουλ να σηκώνει το έκτο της Champions League. Πάμε στο διάλειμμα, μένετε εδώ στο Λίβερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 20 λεπτάκια πριν τις 3, δεύτερο μέρος εδώ στην νέα εκπομπή που ξεκινάμε από σήμερα, θα πηγαίνουμε μαζί από τις 2 ως τις 3 αυτή την ώρα ενημέρωσης που θα υπάρχει καθημερινά στο Λίβερο 107,4, εδώ με Γιώργο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης είναι παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου για να βλέπουμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Ξεκινήσαμε νωρίτερα και με τα εκλογικά αποτελέσματα που είχαμε μετά την χθεσινή Κυριακή του δεύτερου γύρου. Δυστυχώς αναφερθήκαμε και στην πολύ δυσάρεστη είδηση του χαμού του Γιώργου Ξενίδη, σε ηλικία 45 ετών, του πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, που έχει σημαδέψει την ημέρα, έχει σοκάρει το ποδοσφαιρικό κοινό και όχι μόνο. Και τώρα θα πάμε Μαδρίτη για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδέσμου των οργανωμένων φίλων τη Λίβερπουλ εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον Στράτο Σάκη, ο οποίο δεν έχει επιστρέψει ακόμη. Έτσι, Στράτο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, είμαι στην Ισπανία ακόμα. Πότε έχεις σκοπό να γυρίσεις? Αύριο. Αύριο? Αύριο το μεσημέρι, ναι. Μάλιστα. Φαντάζομαι, εντάξει, τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, έτσι. Εκεί δεν είναι ακόμη το κλίμα έτσι στα κόκκινα. Έχουν ηρεμήσει, ναι. Mm-hmm. Από χθες το βράδυ και μετά οι πιο πολλοί έχουν εξαφανιστεί. Mm-hmm. Στράτο, από πού να ξεκινήσουμε? Καταρχήν, να μας πεις, να μας περιγράψεις λίγο πώς ήταν αυτός ο τελικός στην εμπειρία. Εντάξει, έχεις βιώσει πάρα πολλά παιχνίδια με τη Liverpool, έτσι, και στο Champions League και στο Premier League. Πώς βίωσες αυτό το τελικό, τι το διαφορετικό έχει, τι θα σου μείνει? Θα μας μείνει η κατάκτηση αρχικά, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη Liverpool.
Γιατί πιστεύω ότι είναι η αρχή μιας δεκαετίας, να το πω έτσι. Έπρεπε να γίνει με κάποιο τρόπο η αρχή, με ένα σημαντικό τρόπαιο. Ήρθε αυτό το τρόπαιο, έφυγε το άγχος και του Κλοπ και του παιχτών ότι δεν έχουμε κατακτήσει κάτι. Οπότε παίζουμε, θα βλέπουμε την ομάδα και ίσως πιο χαλαρή και με λιγότερο άγχος σε κάποια για την επόμενη χρονιά, τις επόμενες χρονιές. Και το βασικό είναι ότι πήρε στο μεγάλο το κύπελλο που το κυνηγούσαν πολύ μεγάλες ομάδες. Ειδικά φέτος το Champions League ήταν φανταστικό. Ίσως το πιο συναρπαστικό των πολλών τελευταίων ετών, ίσως και όλων των εποχών που έχουμε δει. Εντάξει, ο τελικός δεν είχε και πλούσιο θέαμα. Ο τελικός δεν ήταν, καλός ο τελικός. Ναι. Τα παιχνίδι... Σου άρεσε που η Liverpool δεν ήταν η Liverpool που έχουμε συνηθίσει με, να το πω, αφέλεια εντός εισαγωγικών αν θέλει, στα μεγάλα μάτς. Από αυτόν τον ενθουσιασμό που βγάζει πολλές φορές. Αυτή τη φορά ήταν κυνική και έκανε απλά αυτά που έπρεπε για να πάρει τον τίτλο. Σου άρεσε αυτό? Θα σας πω αρχικά να πω ότι και οι δύο ομάδες δεν ήταν καλές. Το ποδόσφαιρο που παίρνει και στο τελικό ήταν κακό. Ναι. Επηρέασε για μένα σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι από την τελευταία αγωνιστική της Premier League πέρασαν 20 μέρες μέχρι να γίνει το παιχνίδι. Και αυτό λίγο η UEFA πρέπει να το δει. Γιατί δεν γίνεται να έχουν τόσο μεγάλο κενό οι ομάδες στο τέλος της σεζόν. Δεν τους βοηθάει καθόλου. Και επίσης επηρέασε και τον γκολ πολύ νωρίς με το πέναλτι, το οποίο ουσιαστικά έβαλε μπροστά την ομάδα μας και με συντηρητικό τρόπο το διατήρησε χωρίς να απειληθεί τόσο πολύ, με εξαίρεση κάποιες φάσεις που ήταν προς το τέλος. Ναι, και όποτε πήγε να απειληθεί, εντάξει, υπήρχε ο Φαντάικ που ολοκλήρωσε τη σεζόν χωρίς να δεχθεί τρίπλα τώρα. Τι να πούμε, ναι, ο Άλισον που κράτησε το 0. Και αυτό στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα για τη Liverpool, που δεν ήταν η Liverpool που έχουμε συνηθίσει, ορμητική, με επιθετικές διαθέσεις. Και χαρακτηριστικό είναι και το στατιστικό που ξεχώρισε, ότι είχε 35% κατοχή και ήταν η πρώτη ομάδα μετά την Ίντερ του Μουρίνιο, μια φύση αμυντική ομάδα, που πήρε τελικό Champions League με πολύ μικρότερο ποσοστό κατοχής μπάλας από τον αντίπαλο. Ισχύει αυτό που λέτε, και απλά είναι πώς διαχειρίζεται το παιχνίδι ο Κλοπ και το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Δηλαδή, άμα προηγήσει στο πρώτο λεπτό. Έτσι είναι, ναι. Και ουσιαστικά ήξερε ότι δεν υπάρχει φορμάρισμα. Ήταν ο Φιρμίνιο τόσο ομάδα αρκετό καιρό. Ο Βαϊνάλντουμ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ανύπαρκτος. Δηλαδή και από την Τότεναμ βέβαια. Δηλαδή και το κέντρο της Τότεναμ ήταν πολύ μέτριο. Ο Κέιν σαν να μην υπήρχε. Είχε πολλά περίεργα συμβάντα το παιχνίδι. Ναι. Το οποίο επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα. Δεν πήγε όπως το περιμέναμε. Αλήθεια είναι αυτό. Στράτο, από Θεσσαλονίκη πόσα άτομα ήσταν εκεί από εδώ από το σύνδεσμο? Ήμασταν 7 άτομα στο γήπεδο στο τελικό μέσα. Αλλά αυτό που έγινε στο σύνδεσμο... Αυτό θα σε ρωτήσω αμέσως μετά. Δηλαδή, εσείς ήσταν εκεί, εντάξει, αφού από τους πολύ τυχερούς έτσι που το βιώσατε. Αλλά αυτό που αφήσατε πίσω ήταν εξίσου εντυπωσιακό. Έτσι. Βλέπαμε και βίντεο και εδώ ο σταθμός είναι και κοντά ο Λιμπερό με το σύνδεσμο στα Λαδάδικα. Ναι. Και ακουγόντουσαν πραγματικά μέχρι εδώ τα συνθήματα. Δεν το λέω με καμία δόση υπερβολής. Όντως ακουγόντουσαν ως εδώ. Είδα και εγώ βίντεο μετά τον αγώνα το βράδυ και πραγματικά ήταν φανταστική ατμόσφαιρα και στο σύνδεσμο καθαστών. Δηλαδή είχε πάνω από 600 άτομα. Είχε κλείσει ο δρόμος και από τα πλάγια και ήταν πραγματική εμπειρία. Άγγλοι με πήρανε τηλέφωνο που ήταν στη Θεσσαλονίκη για διακοπές και μείνανε άφωνοι. Δηλαδή δεν το περιμέναν ούτε αυτοί. Θα βιώσουν κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν τρομερό. Εκεί στη Μαδρίτη, εσύ πήγες από Παρασκευή, φύγατε με τα παιδιά του συνδέσμου? Ναι, Παρασκευή βράδυ. Όχι, φύγαμε με διαφορετικές πτήσεις γιατί τώρα. Έτσι πως είναι τα πράγματα με τους τελικούς, καταλαβαίνεις ότι γεμίζουν τα αεροπλάνα γρήγορα. Στη Μαδρίτη φαντάζομαι χαμός όλη την ημέρα του Σαββάτου, έτσι. Το Σαββάτο γίνονταν χαμός, ναι, άπειρος κόσμος, πολύ περισσότεροι από τη Λίβερπουλ, στη πόλη μέσα, αλλά ήταν πάρα πολύ χωρίς εισιτήρια γι' αυτό. Ναι, και έμειναν να παίξω φαντάζομαι και αρκετοί, δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο. Πολύ κόσμος, ναι, ναι. Με στο γήπεδο μετά ήταν μισό-μισό, αλλά μέσα στην πόλη έβλεπες τα 10 άτομα, οι 6-7 δεν είναι Λίβερπουλ. Πάντως, παρατράγουδα δεν είχαμε, έτσι, και είδαμε και πολλά πλάνα και στην τηλεοπτική μετάδοση με οπαδούς και των δύο ομάδων να είναι δίπλα-δίπλα. Εντάξει, για μας αυτά μας φαίνονται πολύ μακρινά και ξένα και μόνο το θαυμάζουμε να τα βλέπουμε στο εξωτερικό και να λέμε πότε θα γίνουμε κι εμείς έτσι, αλλά... Εσύ το έχεις συνηθίσει, φαντάζομαι, με τόσες παρουσίες. Δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε κάτι. Δηλαδή, το παραμικρό επεισόδιο και αυτό που λες ισχύει. Ήταν
στις ίδιες pub μαζί, στα ίδια bar Liverpool Tottenham και πίναμε δίπλα-δίπλα μπύρες και συζητούσαμε για τον αγώνα, πριν τον αγώνα και μετά ακόμα. Ναι, και μου έκανε εντύπωση το πώς εισέπραξαν οι φίλοι της Tottenham παρά την ήττα, το πώς αντέδρασαν μετά το παιχνίδι και όσοι παρέμειναν και στις θέσεις τους και χειροκρότησαν και την ομάδα τους. Αυτές οι εικόνες εσένα θα έχουν γίνει συνήθεια πλέον, έτσι, με τόσες παρουσίες σε ευρωπαϊκά γήπεδα. Για μας εδώ ακόμα φαίνονται μακρινές. Είναι συνήθεια και έτσι, πρέπει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δε. Αυτό στην Ελλάδα με την ατροπία που έχουμε την ποδοσφαιρική νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αν δεν αλλάξει λίγο ο τρόπος σκέψης του Έλληνα οπαδού, θα έχουμε αυτό το μόνιμο πρόβλημα. Δηλαδή, τι πιο ωραίο να πηγαίνεις να βλέπεις την ομάδα σου σε έναν εκτός έδρας αγώνα. Δεν μιλάω για το τελικό, μιλάω να πας κάπου στην Ευρώπη, ακόμα και μέσα στην Αγγλία να βλέπεις την ομάδα σου ήρεμα, ήσυχα και να ξέρεις ότι θα πας και θα πήγεις όμορφα. Στην Ελλάδα δεν πάνε πλέον. Δεν παρακολουθώ κιόλας βέβαια, αλλά ναι. Είναι πολύ πιο πιθανό να μαλώσεις και να μπλέξεις παρά να δεις τον αγώνα. Πράγματι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Τι άλλο ξεχώρισε έτσι, από τις στιγμές της απονομής, πανηγυρισμούς μετά, έτσι, κάνε ένα τρελό στιγμιότυπο που ίσως να μην είδαμε εμείς σε βίντεο. Δακρυσμένος κόσμος στις κερκίδες. Η προσμονή και αναμονή για αυτόν τον τρόπο ήταν πολύ μεγάλη. Το ίδιο και για τους παίχτες. Δηλαδή είδαμε τον Χέντερσον και τον Κλόπ δακρυσμένους. Δηλαδή πολύ πάθος, πολύ ανακούφιση. Ναι. Φτάσαμε στο στόχο, το καταφέραμε. Ήσουν και στην πόλη, φαντάζομαι, στην Κωνσταντινούπολη το 2005, έτσι, στην τελευταία κατάκτηση πριν τη χθεσινή. Ήμουν και στην πόλη, ήμουν και στην Αθήνα και στο Κίεβο πέρσι και στη Βασιλεία στο Europa League. Δεν χάνεις τίποτα, έτσι, δεν αφήνεις τίποτα. Από το 5 και μετά δεν έχω χάσει τελικό, όχι. Και μπράβο σου και πραγματικά σε ζηλεύω και όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι και πολλοί άλλοι που το καταφέρνεις αυτό. Τώρα θα πάμε στο Wembley για τον επόμενο, 4 ναι. Αυγούστου. Για το Super Cup. Κάρι τη Σίλτ με τη Manchester City. Α, το σωστά, Super Cup ναι. Είναι 14 Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Θα είσαι και στα δύο. Το πιο πιθανό είναι πως ναι. Πω. Σε ζηλεύω ακόμη περισσότερο τώρα, λίγο παραπάνω. Στράτο, ανέφερες πλην για μια δεκαετία που ξεκινάει ίσως μετά από αυτό το τρόπαιο. Με τον Κλόπ στο τιμόνι την ονειρεύεσαι, φαντάζομαι. Έτσι. Ο Γερμανός είναι αυτό που έλειπε από τη Λίβερπουλ όλα αυτά τα χρόνια που έμενε μακριά από τους τίτλους. Είναι αυτό που μπορεί να τον οδηγήσει. Τέριαξε δηλαδή στην οτροπία, πιστεύεις. Ο Κλόπ δείχνει ότι ταιριάζει γάτι με την πόλη, με την ομάδα, με την οτροπία, με όλα. Θέλει να μείνει, το αγαπάει αυτό που κάνει. Μπορεί να τον έχουν προσεγγίσει άλλες ομάδες μεγάλες, Γιουβέντους, Ρεάλ, Παρί κτλ. Δεν θέλει να φύγει. Θέλει να μείνει εκεί. Και νομίζω ότι ήδη έχει γίνει σήμερα κιόλας σε πρόταση για επέκταση συνεργασίας με παραπάνω αποδοχές. Δεν νομίζω ότι θα τα χαλάσουμε κάπου, θα υπογράψει και θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμα στο πάγκο της Λίβερπουλ. Έτσι, και να χαρίσει κι άλλους τίτλους και επιτέλους και την Premier League, έτσι. Τη νέα σεζόν είναι ο μεγάλος στόχος. Τώρα αυτός είναι ο μεγάλος στόχος ουσιαστικά, να καταφέρει να πάρουμε την Premier League. Ναι. Ωραία. Στράτο, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι ακόμη να προσθέσεις είτε για τον τελικό είτε για το μέλλον που περιμένεις με τη Λίβερπουλ, άλλες στιγμές περιμένεις να ζήσεις. Την Premier League, αυτό περιμένουμε. Premier League, έτσι. Να φύγει αυτή η κατάσταση που υπάρχει, να πάρουμε την Premier League και μετά πιάσουμε πάλι. Έτσι. Δύσκολα μετά. Έτσι. Ωραία, Στράτο, να σε ευχαριστήσω. Καλή επιστροφή, να ευχηθώ και να ζήσεις και άλλες μεγάλες στιγμές με την ομάδα σου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε. Καλό μεσημέρι. Αυτός λοιπόν ήταν ο Στράτος Άκιας από την Μαδρίτη, ο πρόεδρος του συνδέσμου των οπαδών της Λίβερπουλ εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει ακόμη, βρίσκεται ακόμη στην Ισπανία, στα μεθεόρτια της κατάκτησης του έκτου Champions League για τη Λίβερπουλ, της μεγάλης αυτής της στιγμής που έζησε και το Σάββατο, πηγαίνει παντού ο Στράτος, έτσι. Και όπως μου στέλνει τώρα και ο Γιώργος Ματζιούκης, ο Φιλέας Φόγκ του συνδέσμου, έτσι τον αποκαλούμε, λέει τον πρόεδρο. Ο Γιώργος Ματζιούκης, επίσης γνωστός για τα κόκκινα αισθήματά του με την Λίβερπουλ. Εκείνος ήταν το Σάββατο το βράδυ στο Λίβερπουλ Θεσσαλονίκη Μπραντ, στα Λαδάδικα. Τον ακούσαμε, συνδεθήκαμε και μαζί του, μας έδωσε και όλο το κλίμα που υπήρχε εκεί. Ένας πραγματικός χαμός. Ένα μικρό Άνφιλντ είχε στηθεί στη Βερία, εδώ, στα Λαδάδικα, στη Θεσσαλονίκη, από τους πάρα πολλούς οπαδούς της Λίβερπουλ. Που βρίσκονται και στην πόλη μας και γενικότερα στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα, είναι η πιο λαοφιλής ομάδα του εξωτερικού η Λίβερπουλ εδώ στη χώρα μας. Και ενώ τώρα να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα, αφήνοντας την πολύ σπουδαία επιτυχία της Λίβερπουλ και τον τελικό της Μαδρίτης που ανήκει πια στο παρελθόν, πέρασε στην ιστορία. Η Λίβερπουλ
τρίτη πια στις κατακτήσεις του Champions League. Άφησε πίσω Μπαρτσελόνα και Μπάγκερν, ανέβηκε στα 6 και κυνηγάει τη Μίλαν που έχει 7. Εντάξει, η Ρεάλ είναι ακόμη μακριά με τα 13, αλλά όπως μας είπε και ο Στράτος, το μεγάλο όνειρο είναι η επιστροφή στους τίτλους και στην Premier League. Αυτό που λείπει για τη Λίβερπουλ τα τελευταία αρκετά χρόνια. Και για να αλλάξουμε κλίμα, όπως είπαμε, στο εξωτερικό συνεχίζουν τα δημοσιεύματα. Στην Ιταλία αυτή τη φορά, αυτή την σημερινή μέρα μάλλον, γράφουν για Σαχτάρ Ντόνετσκ και Ρασβάν Λουτσέσκου. Το ιστοσελίδα Calcio Mercato της Ιταλίας υποστηρίζει δημοσίευμα ότι παίζει κάτι, υπάρχει σενάριο για να μετακομίσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, στην ομάδα της Ουκρανίας. Βέβαια, πολλά τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει, ο Ρουμάνος μένει στη θέση του, έχει την γνώση τοποθέτηση ότι δεν πρόκειται να πάει πουθενά και ότι θα παραμείνει εδώ στην Τούμπα για να συνεχίσει το έργο του στον ΠΑΟΚ. Και πέρα από αυτό, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι άλλο για να έχουμε δηλαδή ενδεχόμενο αποχώρηση του Λουτσέσκου. Τα σενάρια είναι σενάρια, τα δημοσιεύματα είναι δημοσιεύματα και μεταγραφικά ήδη γράφονται. Όχι πάρα πολλά είναι η αλήθεια ακόμη, αλλά καλοκαίρια ήδη είχαμε δει περισσότερα ονόματα. Χθες είδαμε για παράδειγμα τον Μπρούνο Κώστα να γράφεται από τους Πορτογάλους, από την Αμπόλα, τονίζοντας ότι απασχολεί τον ΠΑΟΚ 22χρονο τη Πόρτο. Και ακόμη είναι νωρίς βέβαια στο καλοκαίρι, να δούμε τι θα ακολουθήσει. Πάντως στον ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό ακόμη. Του Ισμαήλ Σίλβα έχει παγώσει, του Βραζιλιάνου Τσαχμάτ Γκρόσνη. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί και πώς θα ενισχυθεί ο δικέφαλος και στις υπόλοιπες θέσεις για τις οποίες στοχεύει σε μεταγραφικούς στόχους. Αυτά είναι και τα σημαντικότερα θέματα που παίζουν σήμερα στην αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά στο επίκεντρο ήταν και τα εκλογικά αποτελέσματα με νέο δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ακούσαμε νωρίτερα και ορισμένα στοιχεία για αυτόν και για το προφίλ του και τη σύνδεσή του με τον ΠΑΟΚ φυσικά. Είπαμε, δυστυχώς η είδηση που έχει επισκιάσει τα πάντα σήμερα είναι ο θάνατος του Γιώργου Ξενίδη, του πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Και υπάρχουν συλληπιτήρες ανακοινώσεις από όλες τις ομάδες, και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη και από αθλητές, βλέπω και από τον Θοδωρή Ζαγοράκη, για παράδειγμα, πριν από λίγο πήρε το μάτι μου. Τι να πεις, σε τέτοιες περιπτώσεις τα λόγια είναι περιτά, νομίζω. Υπήρχε και ο θάνατος του Ρέγες, ηλικία 35 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα το περασμένο Σάββατο. Άλλη μια είδηση που σόκαρε παγκοσμίως το ποδοσφαιρικό κοινό και όχι μόνο. Περασμένο Σάββατο. Εντάξει, τι να πεις για αυτές τις ειδήσεις, ό,τι και να πεις. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε ό,τι συνέβη, όπως είπαμε, και στις εκλογές. Μας είπε και ο Χρήσανθος Αλτίδης εδώ στο πρώτο μισό της εκπομπής όλα όσα αφορούν το ρεπορτάζ του Άρη. Περισσότερα φυσικά θα σας πει και στις 5 στο All About Άρης On Air εδώ στο Λίμπερο. Για τα μεταγραφικά, για τον Ντουάρτε, για τον Σούντγκρεν, ο οποίος έρχεται αύριο. Αύριο στις 3 είναι προγραμματισμένη η αύξηση του Σουηδού εδώ στην Θεσσαλονίκη για να διευθετηθούν και τελικές λεπτομέρειες και να αποτελέσει και τυπικά και επίσημα ποδοσφαιριστή των Κιτρινών Μαυρών. Ο Ντουάρτε έχει συμφωνήσει, ο 28χρονος Ολλανδός μέσος, και αυτός αναμένεται το επόμενο διάστημα να κλείσει οριστικά και τυπικά. Στον ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό για να δώσουμε ως μεταγραφική είδηση. Στην αναμονή βρίσκονται όλοι. Από εκεί και πέρα, μιλήσαμε και με τον Στράτο Σακιά, τον πρόεδρο του συνδέσμου της Λίβερπουλ εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ακόμη είναι στη Μαδρίτη. Μας είπε πως βίωσε και αυτή την εμπειρία του τελικού του Champions League, τι ξεχώρισε και τα δακρυσμένα μάτια των φίλων των κόκκινων στις κερκίδες και όλα αυτά που περιμένει να δει με μεγάλο όνειρο φυσικά την κατάκτηση της Premier League τα επόμενα χρόνια με τον Γιούργεν Κλοπ στο τιμόνι. Κάπως έτσι θα πηγαίνουμε μαζί κάθε μεσημέρι από εδώ και στο εξής, καθημερινά από Δευτέρα Παρασκευή από τις 2 μέχρι και τις 3, σε μία ώρα ενημέρωσης για ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα, κυρίως των ομάδων εδώ της πόλης, με ό,τι νέο φρέσκο υπάρχει, ό,τι ειδήσεις προκύπτουν αυτή την ώρα που θα μιλάμε. Θα τα λέμε και με τους ρεπόρτερ καθημερινά, και για ΠΑΟ και για Άρη και για Ερακλή, που ακόμη και εκεί δεν υπάρχουν αρκετές ειδήσεις για να αναφέρουμε. Θα συζητάμε φυσικά ό,τι προκύπτει στην αθλητική επικαιρότητα και στον διεθνή χώρο και γενικότερα έτσι, ό,τι συμβαίνει και εδώ στην πόλη, για ό,τι σημαντικό προκύπτει. Έτσι θα πάμε λοιπόν για το υπόλοιπο, έχοντας μπει στο καλοκαίρι πλέον, στην καλοκαιρινή σεζόν. Γιώργος Παναγιωτίδης ήταν στο μικρόφωνο για αυτήν την ώρα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο και πάλι 2 με 3.
Παρέα μας ο Χρήστος και ο στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Ζαγόρας με το πέναλτι από τις 3 στις 5 και συνέχεια το Λαμπάου του Άρισον Ερ 5 με 7. Η ώρα για μπλε 7 με 8 και συνεχίζεται φυσικά να μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 όλη την ημέρα. Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι μαζί. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.